Ω, καλησπέρα. Να βάλω πάλι για να θυμάμαι τις ερωτήσεις, γιατί είναι πολλές και έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες που ελπίζω ότι σιγά σιγά θα έρχεστε και θα έχετε πάρει την ειδοποίηση από το Facebook ότι βγαίνουμε ζωντανά. Σουπ, εμφανίζεται σιγά σιγά. Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι όσο το δυνατόν καλά μπορείτε. Εδώ στο χωριό έχουμε φτάσει τους μείον 7, μείον 8 το απόγευμα. Τώρα πρέπει να είναι μείον 10. Αλλά δόξα τω Θεώ, πίσω το τζάκι καίει από το βράδυ και μετά, γιατί όλη την ημέρα είμαστε με τη σόμπα και είναι υπέρ αρκετή. Θείο δώρο, μια σόμπα πολύ απλή, εκ των 100 ευρώ ή πόσο κάτι γύρω, μας έχει σώσει. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι μένουμε μέσα σε ένα δωμάτιο, δεν έχουμε πολλά. Αλλά πάλι, ξέρετε, με το κρύο, και αν μένεις σε χωριό, γιατί γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Η θέρμη και η ζέστη γενικά από το ξύλο είναι ευλογία. Συμμετέχουν για όσους από εσάς ζείτε στις πόλεις, ξέρετε, δεν είναι λογική να ανεβάζετε το θερμοκρασία πάνω από τους 18, άντε maximum 20. Σας το λέω με όλη μου την αγάπη αυτό. Φυσικά, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, θα κάνετε ό,τι εσείς αγαπάτε. Αλλά να ξέρετε ότι για να έχετε μια ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι με πιο πολύ υγεία, άνω τους 20 αρχίζετε και ανεβάζετε πολύ τα μείον 10 τη θερμοκρασία του δωματίου και δεν είναι καλό. Όπως επίσης είναι καλό να ντύνεστε καλύτερα. Είναι καλό να ντύνεστε καλύτερα. Το γεγονός ότι είναι χειμώνας δεν σημαίνει ότι κάποιος, αν θυμάστε η παγή διαφήμιση με το φανελάκι, δεν παίζει αυτό, γιατί για να είστε με το φανελάκι πρέπει να καταναλώνετε πάρα πολύ ενέργεια. Α, το θέμα μας. Έτσι, ενώ μπορείτε να προστατεύετε την ενέργειά σας και τη θερμοκρασία του σώματος με το να ντυθείτε λίγο πιο ζεστά από ό,τι συνηθίζετε όταν ο καιρός είναι πιο γλυκός. Και τώρα είναι γλυκός, απλά λέω ότι βοηθήστε γενικά την όλη κατάσταση και μην πάτε στον αυτόματο που είναι ό,τι πιο συνηθισμένο. Κάνει κρύο, βάζω full το καλοριφέρ. Στα πλαίσια... Ερωτοκαλησπέρες, δεκτές. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, μια και ακόμα και η θέρμανση, ξέρετε, της πολυκατοικίας, του σπιτιού, είναι ζήτημα ενέργειας. Όπου εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε, γιατί μιλάγαμε με την Τάνα γι' αυτό, μιλάμε τόσο πολύ για πολλά πράγματα. Το αν έχουμε πραγματικά κατανοήσει όλη αυτή την απλότητα και την πολυτιμότητα της ενέργειας, γιατί χωρίς ενέργεια τίποτα δεν μπορεί να είναι ζωντανό. Έτσι, όλοι οι πόλεμοι γίνονται πέριξ της ενέργειας. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο και οι ερωτήσεις που λάβαμε είναι πάρα πολλές. Δεν νομίζω ότι θα τις απαντήσουμε όλοι σήμερα, αλλά δεν έχει να κάνει. Θα κάνουμε επόμενο βίντεο. Θα μιλήσουμε γενικά. Δεν είναι το θέμα να τα απαντήσουμε όλα σήμερα. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχόμαστε να γιορτάζετε τον έρωτα κάθε μέρα. Την αγάπη, πείτε το όπως θέλετε. Οπότε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η πρώτη ερώτηση. Ο ορισμός της ενέργειας. Χαμογελάω, ξέρετε, διότι δεν χαμογελάω και δεν μειώνω την ερώτηση, αλλά είναι μια πολύ κλασική διαδικασία του νου. Από το τι είναι ενέργεια ως ορισμός μέχρι από την γλυκιά Γεωργία που μας έχει ρωτήσει για το σύστημα το τσάκρας, το οποίο Γεωργία δεν ξέρω αν θα το καλύψουμε. Αν δεν το καλύψουμε, θα το αναλύσουμε και αυτό για να ξέρετε. Και από εκεί πέρα θα κάνετε ό,τι θέλετε. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε πληροφορία και αλλού, έτσι προς Θεού. Ο ορισμός της ενέργειας λοιπόν δεν είναι να μιλήσουμε με ορισμούς. Ο ορισμός είναι μια πολύ καθαρή νοητική διαδικασία. Θα ανοίξετε ένα βιβλίο και θα σας πει ένας φυσικός την ενέργεια. Καταπληκτικά θα σας πω εγώ. Πολύ ωραία. Όπως αυτό που λέγαμε με την Τάνα, τα κουβεντιάζαμε δυο μας. Πάτε κάποιος σας λέει το δεύτερο κέντρο σου, το τσάκρα, είναι μπλοκαρισμένο. Μάλιστα. Και στις δύο περιπτώσεις, το αναφέρω έτσι σαν παράδειγμα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε την απλότητα και την ευαισθησία της ενέργειας. Η ενέργεια είναι η αίσθηση του αόρατου. Ένας ορισμός που ήρθε τώρα. Αν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει την ενέργεια, είναι η αίσθηση
ακόμα και η διέστηση, αλλά ας μείνουμε με την αίσθηση του αόρατου. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν, όπως και η ενέργεια από την θερμοκρασία που βγάζει το τζάκι. Δεν είναι κάτι ορατό. Θα πρέπει να πάρω ένα δικό μηχάνημα, θα μου πείτε. Ας αφήσουμε λίγο την τεχνολογία στην άκρη, που είναι πάλι νους. Αλλά υπάρχει η θερμική ενέργεια που αυτή τη στιγμή εκπέμπει το τζάκι και δεν εκπέμπει τόσο όσο εκπέμπει μια σόμπα. Και υπάρχει και αυτή η ενέργεια που νιώθω για κάποιο on και που πρέπει να νιώθω για μένα ναι, πρώτα. Έτσι. Οπότε θα σας έλεγα, αν θέλετε φυσικά, ότι δεν έχει πολύ σημασία ο ορισμός της ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο είναι αόρατο, είναι κάτι το οποίο είναι διαισθητικό, όμως δεν είναι ούτε πνευματικό, ούτε πρέπει να έχετε ειδικές δυνάμεις γι' αυτό, ούτε χρειάζεται να πηγαίνετε κάπου και να σας λένε γι' αυτό. Του εναντίον, ακόμα και αν σας ενδιαφέρει πολύ μεταγενέστερα η όλη διαδικασία των ενεργειακών, θα πρέπει να έχετε κάνει πρωτίστως πάρα, μα πάρα πολύ δουλειά με εσάς. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τα ενεργειακά, γιατί δεν είναι της παρούσης. Θέλουμε λίγο να φέρουμε την ενέργεια και όλο αυτό το κομμάτι στο μέτρο που πρέπει. Και ενώ πρέπει, γιατί πέρα από τις ερωτήσεις που ήταν πολύ ωραίες που λάβαμε, λάβαμε και μια άλλη ερώτηση από τη Στέλλα. Είσαι υγιέν. Άλλη μια ενέργεια. Ότι σε όλο αυτό που ζούμε, τον εγκλεισμό, τον φόβο, τον τρόμο, και η ενέργειά μου είναι μπλοκαρισμένη, τι μπορώ να κάνω που πλέον έχω θεωρήσει συνηθισμένο πράγμα να ζω όλο αυτό τον φόβο και τον πανικό. Οπότε πρέπει λίγο να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Ίσως πάλι θα σας πούμε μερικά πράγματα με βάση τις ερωτήσεις που έχει πει ο Νίκος. Αρχής γεννωμένης από την ερώτηση που έκανε, αν υπάρχει αρνητική ενέργεια. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το φέρνετε ως θέμα. Υπάρχει αρνητική ενέργεια. Υπάρχουν τα βαμπύρ, τα ενεργειακά βαμπύρ και άλλα πέριξ αυτού. Ξέρετε, η ενέργεια έχει να κάνει με την αίσθηση των αποθεμάτων που έχω σαν σώμα. Μια αίσθηση είναι αυτή. Έτσι. Και οι ερωτήσεις που έχει κάνει ο Νίκος είναι όλες αλληλένετες. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ενέργεια, αν ανεβοκατεβαίνει, αν αυξομειώνεται, όπως λέει, και πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τι επίπεδα ενέργειας έχουμε. Ας το δούμε λοιπόν το πράγμα λίγο απλά. Κάθε μορφή ενόχλησης που υπάρχει στο σώμα, που εκδηλώνεται στο σώμα, οποιαδήποτε είναι αυτή, όσο και αθώα να είναι, ένα μικρό έτσι, πονοκέφαλο, ένα λίγο τσίτα γιατί κάτι άκουσα ή έκανα και λίγο τσίτωσα γιατί δεν μου έγραψε καλά το email, γιατί χύθηκε λίγο νερό, δεν έχει σημασία. Υπάρχει όμως μια δυσαρέσκεια, μια ένταση. Είναι μηνύματα αυτά. Εξίσωση, αφήστε την εξίσωση του Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν είπε και πολλά άλλα πράγματα πέριξ ενέργειες που είπε τα πάντα είναι ενέργεια, αλλά σιγά σιγά θα πάμε και στις εξώσεις του Αϊνστάιν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πάμε σήμερα. Όταν λοιπόν το σώμα πέσει η ενέργειά του ή εγκλωβιστεί η ενέργειά του, προσέξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα, υπάρχουν τρία για να το πάρουμε σιγά σιγά. Υπάρχει η εγκλωβισμένη ενέργεια. Δηλαδή κάτι έχει παγώσει μέσα και δεν κινείται. Είτε σωματικά, πραγματικά δηλαδή μπορεί να έχετε ένα μυϊκό πόνο και να έχει μαγκώσει το ένας μυς ή η άθρωσή σας να μην κινείται. Και υπάρχει και το συναισθηματικό, δηλαδή πάγωμα, δεν νιώθω τίποτα, έτσι. Υπάρχει η διαρροή της ενέργειάς μου, δηλαδή γυρνάω πίσω και είμαι χώμα, κομμάτια. Και υπάρχει και, λυπάμαι για τις διακοπές που γράφετε, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, ζητώ συγγνώμη, με τον πάγο και με το χιόνι πάλι καλά που έχουμε ίντερνετ. Οπότε συγχωρέστε με για τις διακοπές, εύχομαι να το σύμπαν να αποκαταστήσει την ενέργεια. Και υπάρχει και η πλεονάουζα ενέργεια, δηλαδή τρέμουν τα χέρια μου, έχω πάλι πονοκέφαλο γιατί είναι παραπάνω από το κανονικό ενέργεια, δηλαδή έχει βαρέσει κόκκινα που λέμε. Έτσι. Όλη αυτή η διαδικασία, ξέρετε, μια και μιλάμε για το πόσο επηρεάζει τη σχέση μας, πόσο επηρεάζει τους γύρους μας, αν αυξομειώνεται ή όχι, είναι καταρχάς πολύ εύλογο και φυσιολογικό να κατανοήσουμε ότι η ενέργεια πάντα αυξομειώνεται. Δεν υπάρχει σταθερή ενέργεια, δηλαδή βρέξει, χιονίσει, δώσε. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στην φύση. Υπάρχει πάντα μια ταλάντωση, ένα σχηματισμός. Όπως το κύμα. Ανεβαίνει, κατεβαίνει και μάλιστα όχι με
σειρά. Δηλαδή δεν έχει μια μαθηματική εξίσωση που αναφέρεται τον Αϊνστάιν. Δηλαδή, ωραία η εξίσωση του Αϊνστάιν, αλλά ξέρετε, πρέπει τις εξισώσεις των μαθηματικών και της φυσικής να τις φέρνουμε στην καθημερινότητα. Ιδάλλως, το να συζητάμε τώρα ότι τα πάντα είναι ενέργεια και δεν υπάρχει ύλη, που είναι και αυτό αλήθεια, δεν λέει και πολλά, ξέρετε. Πάμε λοιπόν πάλι στην απλότητα. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά άπειρη ενέργεια. Τουλάχιστον ας μιλήσουμε για την γη. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι η κοσμική ενέργεια είναι άπειρη, αλλά πάλι μην φύγουμε μακριά. Ας έρθουμε εδώ στα γήινα, στα καθημερινά. Μέρα ξυπνάει και έχω ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας. Είναι συγκεκριμένο το ποσό. Ας ονομάσουμε ότι είναι 100. Μέσα στην ημέρα λοιπόν αρχίζω και δίνω αυτή την ενέργεια δεξιά και αριστερά. Μόνο ότι ξυπνώ, αρχίζει η ενέργεια να βγαίνει προς τα έξω. Να σηκωθώ από το κρεβάτι, αρχίζει η ενέργεια και δαπανάται. Έτσι, όπου αρχίζω μετά και την διοχετεύω που δεν έχω ιδέα που την διοχετεύω. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θα κουβεντιάσουμε ίσως σήμερα. Άρα, ξέρω ότι η ενέργεια ανάλογα με την ημέρα και ακόμα και το περιβάλλον, δηλαδή αν έχει καλό καιρό ή κακό καιρό, επηρεάζει την ενέργειά μου. Και αυτό που ρωτάτε και είναι πολύ ωραία ερώτηση είναι πώς το καταλαβαίνω. Για να το καταλάβετε, γι' αυτό και θέλω να φύγουμε από τους ορισμούς, το τι να κάνετε, που πολλά μπορείτε να κάνετε και πρέπει να κάνετε, είναι πρώτα να ενδιαφερθείτε. Να ξέρετε δηλαδή ότι το σώμα αυτό είναι μια μπαταρία και όπως το λέει πάντα ήταν αυτό, έχουμε τόσο πολύ άγχος και μέρημνα και αγωνία να φορτίσουμε το κινητό, δηλαδή με το που πέσει η μπαταρία παθαίνουμε παράκρουση γιατί δεν θα δούμε Facebook, like κτλ. Και αδιαφορούμε τελείως να κάνουμε την ίδια κίνηση. Πώς κοιτάτε την οθόνη του κινητού και βλέπετε 20%, 10%, 5% και πουπ σβήνει το κινητό και αμέσως τρέχετε και τον μπριζώνετε. Να υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον για εσάς τους ίδιους. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, πάλι θα ακούσετε μερικά πράγματα για τα τσάκρα, για οποιοδήποτε σύστημα ενεργειακό, διαλογισμούς, πώς να καθαρίσετε το σπίτι ενεργειακά, πώς να κάνετε πολλά πράγματα τα οποία θα μπουν από εδώ και θα μπουν από εκεί. Άρα, για να μπορέσετε να έχετε απόδοση, το ξέρω Παυλίνα μου, μπορεί να έρθει. Σήμερα της είπα, θες να εμφανιστείς και μου λέει, θα δω. Το είπα το μεσημέρι. Μου λέει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Οπότε, άμα είναι να έρθει, είναι ακριβώς δίπλα μου η Ντάνα. Άμα θέλει να εμφανιστεί, θα εμφανιστεί. Εγώ την απολαμβάνω έτσι καλώς που τη βλέπω απέναντί μου. Ξέρω ότι και πολλοί από εσάς την θέλετε. Ό,τι αγαπά. Πρέπει λοιπόν σε πρώτη φάση να υπάρχει ενδιαφέρον την ενέργειά σας και να ξέρετε ότι με μαθηματική ακρίβεια μέσα στην ημέρα ξεκινήστε από αυτό. Σαν ενδιαφέρον, σαν αναζήτηση. Ότι μέσα στην ημέρα έχετε διακυμάνσεις. Είναι de facto. Και για εσάς που έχετε μεγάλο πρόβλημα με αυτό, είναι απόλυτο. Είναι απόλυτο ότι η ενέργειά μου αναποκατεβαίνει. Τώρα, επίσης είναι σχεδόν de facto ότι αδιαφορώ τελείως γι' αυτό. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να αρχίζω να αντιλαμβάνομαι τα επίπεδα της ενέργειάς μου, όχι προκειμένου να γίνω υπέροχος, να έχω ακόμα μεγαλύτερη απόδοση, να γίνω ακόμα πιο έξυπνος, να γίνω ακόμα πιο τρανός αυτό που κάνω, είναι η φροντίδα προς εμέναν. Και για να μπορέσει, τουλάχιστον ηρεμή δύναμη, η Ντάνα και πολλά παραπάνω, συμφωνώ, και να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να εισάγεται τις παύσεις. Πρέπει να μπουν μέσα στην ημέρα, επί τούτου, χωρίς να συνδέχει λόγος, οι παύσεις. Και πρέπει να γίνονται τα λεγόμενα check-in. Όπως ακριβώς κοιτάω το κινητό μου, που δεν το κοιτάω αν έχει μπαταρία, αλλά μια και το κοιτάω, πέφτει και το μάτι μου στην μπαταρία, κάνω ένα check-in και ελέγχω τα πράγματα. Υπάρχει μια έγνοια, υπάρχει μια φροντίδα, όχι όμως πανικός. Άρα η ενέργεια είναι ένα άειλο, μια άειλη αίσθηση, δεν έχει κάποιο λαμπάκι, υπάρχει αντίστοιχα λαμπάκια στο αυτοκίνητο. Το λέμε αυτό στα όρια. Και μάλιστα η ενέργεια και με τα όρια και με τη σχέση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Και μάλιστα στην αρχή το σεμινάριο το κάναμε 2-1, λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Τώρα ερώσαμε ένα σεμινάριο μόνο για τις σχέσεις, που είπαμε πολλά πράγματα παραπάνω. Και η ενέργεια είναι ένα αφοσιωμένο σεμινάριο που κάποιος πρέπει να αρχίζει να νιώθει την ενέργειά του. Ακόμα και αν θέλετε να γίνετε healer και ενεργειακός θεραπευτής ή οτιδήποτε θεραπευτής με την ενέργεια, πρέπει να εξοικειωθείτε πάρα πολύ με το θέμα της ενέργειάς σας. Το θα τι κάνετε μετά, θα είστε λογιστής, θα είστε healer, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Πάντα τρέχουμε να μάθουμε ενεργειακά ή ενέργεια προκειμένου να, ακόμα και η πλειοψηφία των ανθρώπων που κάνουν ρέικι, είναι προκειμένου να το δώσω στον αγαπημένο μου, στη μητέρα μου.
και δεν έχουμε μάθει να στρέφουμε αυτή την ενέργεια προς τα εμάς. Πριν στρέψω την ενέργεια προς εμένα, ναι, πρέπει να ξέρω να ακούω το σώμα. Στην ερώτηση λοιπόν πώς αντιλαμβάνομαι ότι αναποκατεβαίνει η ενέργεια, η απάντηση είναι μόνο το σώμα σας λέει την αλήθεια για την ενέργειά σας και εκδηλώνεται συνήθως, τουλάχιστον σε κάτι το οποίο είναι πιο φανερό, πιο εμφανές, με κάποια μορφής ενόχλησης. Όποιας ενόχλησης, κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Οτιδήποτε δεν είναι ευχάριστο σημαίνει ότι τα επίπεδα ενέργειάς μου έχουν πέσει. Τώρα, το λάθος που κάνω όταν θα ξεκινήσω να αισθάνομαι την ενέργειά μου, που δεν είναι η διαλογιστική κίνηση, είναι ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να γυρίσω την προσοχή μου προς τα μέσα. Αυτό ονομάζεται διαλογισμός, αυτοπαρατήρηση. Παρατηρώ δηλαδή πώς είμαι. Και η ερώτηση είναι και πάρα πολύ απλή. Πώς είμαι? Ξέρετε πόσο πολύ ενδιαφέρον δείχνουμε για όλους. Φίλους, συγγενείς, παιδιά, σκυλιά, γατιά, πώς είσαι? Έλα, τι έγινε? Και δεν κάνω ποτέ αυτό να πω, έλα στον εαυτό μου, πώς είσαι? Καλά, α, ωραία, μπου. Δεν χρειάζεται να παίρνω μια αγωνία, είσαι καλά? Όχι, να υπάρχει αυτό το check-in. Ενώ λοιπόν τρέχω να μάθω φοβερά συστήματα για την ενέργεια, ξεχνάω πολύ βασικά πράγματα, ότι πριν το σύστημα, chakras, prana, quantum healing, τι θέλετε, theta healing, ό,τι θέλετε. Θυπέτε ένα κύμβαλα, gongs, mong, songs, πρέπει να κάνω ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα, που είναι μέσα στην ημέρα, πολύ συχνά, πρώτα να μάθω να σταματάω, που δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τι σημαίνει να σταματάω, τουκ, και να πω, πώς είμαι, δεν το ξέρω αυτό. Δεύτερον, να κάνω την ερώτηση, πώς είμαι, στο άσχετο, γιατί απλά τσεκάρω με έγνοια, δεν τσεκάρω με άγχος, και τρίτον, να μάθω να ακούω. Και όπως έχετε ακούσει σε όλα τα βίντεο, βήμα 4-5, μετά από πολλά χρόνια, να μάθω να υπακούω. Δηλαδή, αν υπάρχει ενόχληση, σημαίνει ότι πέφτει η ενέργεια. Και άρα πρέπει να υπακούσω το σώμα ότι αυτό που είναι, είναι. Και άρα δεν ρωτάω την πιο λάθος ερώτηση. Μα γιατί είσαι κουρασμένος? Δεν έκανες κάτι όλη μέρα? Αυτές τις ερωτήσεις, τις πάρα πολύ έξυπνες, τις κάνει μόνο ένας νους. Γιατί πρέπει να υπάρχει δικαιολογία. Γιατί αισθάνεσαι νευριασμένος? Όλα τα καλά έχεις. Έχεις τη δουλειά σου. Εδώ άλλοι με τον κορονοϊό έχουν χαλάσει το σύμπαν. Και τσουπ, παθαίνω στη σφίξη. Και ο νους με βάζει και νιώθω και. Να έχω τύψει. Μα πώς τολμώ και αισθάνομαι περίεργα. Ενώ όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, κάνουν, δίνουν. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι άσχετες με το γεγονός ότι η ενέργειά μου πέφτει. Άρα, ο δείκτης είναι πάντα το σώμα. Και πρέπει να ασχοληθώ με το σώμα, γιατί είπαμε η ενέργεια είναι κάτι πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ αραχνοήφαντο. Δεν είναι ιατρικές εξετάσεις που σημειωτέων από μόνος τους δεν λένε τίποτα. Άμα πάρα κάνετε αξονική τομογραφία, ανάλογα με τα εγρά που έχετε στο σώμα, θα έχετε άλλο αποτέλεσμα τη μια μέρα και άλλο αποτέλεσμα την άλλη μέρα. Ούτε ιατρική, ούτε τίποτα μπορεί να σας πει ακριβώς το πώς είστε. Και άρα, αυτή η πρώτο βήμα. Το τόσο πολύ απλό που λένε ρε μεγάλε σιγά τα αυγά. Και λέω, μα ξέρετε κάτι, η ζωή είναι σιγά τα αυγά. Απλά δεν θέλουμε να το δούμε. Αρχίζω και με αισθάνομαι. Και γι' αυτό έρχεται αμέσως και το επόμενο κομμάτι που ρωτάει ο Νίκος, η σχέση με μένα και με τον εαυτό μου και με τους άλλους. Όταν θα κάνω αυτή τη μαγική κίνηση να αισθάνομαι τα επίπεδα της ενέργειάς μου, δηλαδή αν αισθάνομαι ευχάριστα ή δυσάρεστα, μείνετε σε αυτό το πολύ απλό άξονα και ανάλυση. Μην ψάξετε να βρείτε τώρα αν η ενέργειά μου είναι αρνητική και λίγο έτσι και αν είναι θετική με λίγα λουλούδια ροζ μπλε. Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ βασικά τα δύο. Οι δύο άξονες και τα δύο πράγματα. Και στο Τσιν Κονγκ αν κάνετε, που σας έχουμε να ξεκινήσετε, αν ακούσετε ένα μάστερ θα σας πει πρέπει να μάθετε να ξέρετε πότε το σώμα είναι σφιχτό και πότε είναι χαλαρό. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να είμαι σφιχτός, που πρέπει να είμαι τσιδαγκάζια. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό. Και υπάρχουν στιγμές που πρέπει να είμαι χαλαρός. Και πρέπει να μάθω να χορεύω. Πρέπει να ξέρω όμως πότε είμαι σφιχτός, όχι γιατί. Πότε είμαι. Και αν η περίσταση το απαιτεί, ή πρέπει επειδή είμαι τσίτα και δεν υπάρχει λόγος, να κάνω κάτι για να χαλαρώσω. Αυτό το πρώτο χορό, που είναι πολύ κλασικό σε όλες τις πολεμικές τέχνες, στον χορό. Έτσι. Είναι, κάνω κάτι, παπ, ξαναγυρνάω πάλι πίσω.
Και είμαι χαλαρός, ξανακάνω κάτι, ξαναγυρνάω πάλι πίσω. Δεν ξέρω να το κάνω. Γιατί δεν ξέρω να ακούω. Δεν έχω ιδέα την ενέργεια. Νομίζω ότι η ενέργεια είναι κάτι για εναλλακτικούς. Είναι για τύπους που παίρνουν ναρκωτικά και πανητάρια. Ή ότι η ενέργεια είναι ο τύπος του Αϊνστάιν. Και άρα δεν βγάζει ποτέ νόημα. Δεν έρχομαι ποτέ κοντά σε μένα. Όταν λοιπόν αρχίζω και ανοιχνεύω τα επίπεδα της ενέργειάς μου, σημαίνει ότι αρχίζω και με φροντίζω. Και μόνο όταν θα μπει αυτό, καλησπέρα στη Χάγη, μέσα στην καθημερινότητά μου, θα μπορέσω να έχω ακόμα λίγο καλύτερη σχέση εγώ με μένα. Και μόνο τότε, γιατί ξέρετε πώς όλα αυτά είναι αλληλένδετα, μπορώ να έχω σχέσεις με τους γύρω μου. Διότι αυτό που κάνω είναι ότι έχω κόφωση, τα πράγματα είναι λίγο τσιταγκάζια στη δουλειά μου ή οπουδήποτε αλλού, δεν με ακούω, δεν κάνω τίποτα γι' αυτό και φυσικά έρχεται ο σύντροφός μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, τραβάω και ένα ξεχεστήριο γιατί εκείνη τη στιγμή ξεμπουκώνω και τελικά μου φταίνε άπαντες, αλλά η σχέση μου δεν πάει καλά γιατί αυτό φταίει ή αυτή φταίει. Ξέρετε, λίγης, το θέμα σχέσεις, όρια, αυτογνωσίας, ό,τι θέλετε να πείτε, ξεκινάει από το να ενδιαφερθώ για ένα πάρα πολύ βασικό και πολύ μπακαλικό θέμα που είναι πόση βενζίνη έχω. Δεν έχω βενζίνη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Από το να μιλάω, να κάνω σεξ, να δουλεύω, έχω βενζίνη, κάνω πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Σας το κάνω όσο πιο μπακαλικό γίνεται, γιατί πραγματικά, Ιντάνα και εγώ, θέλουμε να απαλλαγείτε από όλο αυτό το πνευματοενεργειακό κάπως και να δείτε την απλότητά του και πώς επειδή χάνουμε αυτή την απλότητα έχουμε ξεφύγει τελείως. Κοινώς, πρακτικά αυτό, λίγο. Αν ζω σε μια εποχή που ζω τώρα και που ζείτε, το λέω αυτό όχι ως ανώτερος, αλλά ως φάρδος, όλο την τρώω τη λέξη, την λέω ολόκληρη, ως τυχερός δηλαδή, εγώ και η Ντάνα, που δεν είμαστε εμείς στην πόλη του κλεισμού, υπό αυτήν να το λέω, ξέρω ή νιώθω ότι η ενέργειά μου, υπό την έκφραση του συναισθήματος, είτε επειδή έχει παγώσει και είμαι πάρα πολύ down για πολύ καιρό, είτε επειδή έχω πολλά νεύρα και έχω υπερκινητικότητα, είτε γιατί διαρρέει, δηλαδή συνέχεια έχω είμαι κουρασμένος, πρέπει να φύγω από το γιατί, σας το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές αυτό το πράγμα. Ποιο φταίει, τι φταίει, γιατί φταίει. Και πρέπει να πάω στο να ακούσω το σώμα και να αρχίζω να βρίσκω τρόπους να αναπληρώνω την ενέργεια. Πάλι πολύ απλό. Κάπου διάβασα πώς τρέχανε τα σχόλια, ποια είναι η πηγή ενέργειας. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές ενέργειας. Οτιδήποτε σας χαλαρώνει και σας βοηθάει να αποβάλλετε την ημέρα, δηλαδή να ξεχαστείτε λίγο και να ξαναγεμίσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε. Δεν είναι μόνο να αδειάζετε, είναι και να γεμίζετε με κάτι. Είναι πηγή ενέργειας. Μπορεί να είναι να κάνετε τον κήπο σας. Να βλέπετε, να ακούτε μουσική. Το να βλέπετε μπορεί να είναι όσο στο χάσιμο, δεν ξέρω αν η οθόνη το βράδυ σας κάνει καλό. Κρατώ πολύ μεγάλες επιπλάξεις. Αλλά μην πάμε ακόμα στους τρόπους, γιατί ακόμα είμαστε πάρα πολύ αρχή. Θέλουμε να κατανοήσετε ότι αυτή η αναζήτηση της ενέργειας, που είναι ο λόγος της ύπαρξής μου, όταν φύγει η ενέργεια, κατέβει το σώμα, νεκρώνει και άρα τελείωσε η ιστορία όλη. Είναι κάτι το οποίο θέλει καθημερινή φροντίδα. Και αν ακολουθήσω πρακτικά αυτό που έλεγε ο Τέσλα, ότι τα πάντα είναι ενέργεια, τα βλέπω όλα ως ενέργεια που είτε με βοηθά και με ανανεώνει, είτε απαιτεί πράγματα και με συρρυκνώνει. Γι' αυτό και φοβόμαστε πάρα πολύ ότι αυτό περί αρνητικής ενέργειας, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρνητική ενέργεια, η ενέργεια είναι μία. Τη λέμε ασυνική θηλυκή, απλά την σπάμε, για να μπορούμε να μιλήσουμε. Η ενέργεια του ήλιου είναι μία. Γίνεται αρνητική όταν ανοίγω τρύπα στο όζον και κάθομαι 18 ώρες στον ήλιο και γίνεται θετική όταν μεγαλώνει παιδιά, σκυλιά, χαρτιά και φυτά. Αλλά στα πλαίσια του να κατανοήσουμε αυτό το άειλο που λέγεται ενέργεια, την σπάμε στα δύο για να καταλάβουμε ότι υπάρχει αρνητική, όχι αρνητική, θηλυκή ενέργεια και αρσενική ενέργεια. Αφήστε λίγο την αρνητική. Δεν υπάρχει κάτι στην φύση που είναι αρνητικό. Ο νους εκλαμβάνει πράγματα αρνητικά. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μου απαιτούν πολλή ενέργεια και ξεχνώ όμως ότι εγώ τη δίνω. Οπότε θα σας έλεγα να φύγετε τελείως από το αρνητικό και ειδικά από αυτό το όχι τόσο υπεύθυνο βαμπύρ ενέργειας. Γιατί όταν μιλάτε για αρνητική ενέργεια και βαμπύρ ενέργειας παραχωρείτε την δύναμη στον απέναντι.
και λέτε ότι πάω κάπου που με ρουφάει ο κερατάς. Και σας λέει κάπως, μα είναι δικιά σου διεργασία και αυτό είναι δύναμη, δεν είναι σου τραβάει κάποιος τα αυτή και σε τιμωρεί. Ότι πρώτον το βαμπύρ, που λες βαμπύρ, δεν μπορεί να έρθει μόνο του. Δηλαδή, όταν χατζωθεί εδώ μια νυχτερίδα και με ρουφάει, κάποια στιγμή πάω το χέρι μου το βράδυ και την πετάξω έξω. Μπορεί να χρειαστώ 5 βράδια. Δεν έχει σημασία πάντως. Αλλά σταματήστε να πιστεύετε σε αρνητικές ενέργειες και σε βαμπύρ, γιατί δαιμονίζετε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Η ενέργεια είναι πάρα πολύ απλή. Είναι πάρα πολύ αγνή. Η χρήση είναι το πρόβλημά μας. Και δεν μπορούμε να ζούμε σε μια ροή ενέργειας, γιατί μεσολαβεί ο νους. Όλο μας το πρόβλημα πάντα ήταν, είναι και θα είναι ο νους. Η κατάχρηση που κάνει, δηλαδή δεν ακούει το σώμα όταν πέφτουν επίπεδα ενέργειες, αλλά δουλεύει 18 ώρες, 16 ώρες την ημέρα, γιατί πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά του, γενικά φτιάχνει και οτιδήποτε άλλο, ή δεν δίνει σημασία, ή θέλει αποδείξεις, ή μπλοκάρει, ή οτιδήποτε άλλο. Όταν αρχίζω και μειώνω το νου και γίνομαι πιο αισθαντικός, αρχίζω και αισθάνομαι πρωτίστως την ενέργειά μου. Και όταν αρχίζω και αισθάνομαι την ενέργειά μου, αρχίζω και με φροντίζω. Και άρα, αν στις 12 η ώρα μία πέφτει η ενέργειά μου, παρόλο που δεν τρώμε πλέον, σας λέω όμως μια λύση, φάτε μια μπανάνα. Ένα κουτάλι μέλι. Και άρα κάνω κάτι γι' αυτό. Πέφτει η ενέργειά μου και δεν μένω μόνο διαλογιστικά πώς νιώθω και μιλάω για τα τσάκρας ή οτιδήποτε άλλο. Που να μιλήσουμε για τα τσάκρας και να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Αλλά ξεκινήστε από τα πρακτικά. Η αίσθηση δίψας είναι αίσθηση ότι η ενέργειά μου έχει ήδη πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Πρέπει να πίνω νερό πριν διψάσω. Το αυτό και όταν να φάω. Όταν πέσει η ενέργειά μου, βαράει ένα λαμπάκι στο σώμα που λέει διψάω. Έχει γίνει ήδη ένα μέρος της ζημιάς. Δεν θα πάθετε κάτι, προς Θεού. Αλλά θα δείτε ότι ακόμα και στην τουαλέτα, τουλάχιστον εγώ το συνήθιζα αυτό το πράγμα, υπήρχε μήνυμα σοβαρό ότι πρέπει να πας στην τουαλέτα μεγάλη, όταν ήμουν και εγώ τότε σαν στέλεχος, και τσιγάρο και καφέ. Υπάρχουν λοιπόν μικρά πράγματα τα οποία το σώμα ενεργοποιείται για να μας δείξει τα επίπεδα ενέργειας. Οι κινήσεις είναι πάρα πολύ απλές και ενώ η ζωή μας είναι χάλια, δηλαδή δεν δίνουμε σημασία σε τίποτα, έχουμε την απέτηση να κάνουμε ένα gong bath ή να πάμε σε ένα εναλλακτικό να μας παίξει με ένα κύμβαλα ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε τα τσάκρας, όταν δεν έχουμε ξεκινήσει από το α και το β για να αρχίζουμε να βλέπουμε πράγματα. Όχι, είναι χωρίς ζυγάρι στο τσίπουρο, έτσι. Γράφετε πολλά, δεν το λέω κακά αυτό, θα δω λίγο τι έχετε γράψει, γιατί τρέχουν σαν τα σχόλια. Να δω αν έχω απαντήσει σχεδόν σε ό,τι ρωτάει ο Νίκος. Μάλιστα. Ρωτάει και το πώς μπορούμε να αντιοχετεύσουμε την ενέργεια. Είναι λίγο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Θα το αφήσω προς το παρόν, το πώς αντιοχετεύουμε, γιατί μπορείτε σε πρώτη φάση να δίνετε ενέργεια όχι σε συγκεκριμένα σημεία, που φυσικά και μπορείτε να δίνετε, αλλά επειδή ακόμα φοβάμαι πιο πολύ από εμάς, είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στο να ακούμε την ενέργεια του σώματος που αναποκατεβαίνει και να κάνουμε κάτι γι' αυτό μέσα από ένα μπάνιο, μέσα από μια παύση, μέσα από λίγη μουσική, γενικά δηλαδή να σταματήσει αυτή η διαρροή ή το μπλοκάρισμα και να κάνω κάτι γι' αυτό, μετά θα πάμε σε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα που είμαι σίγουρος ότι δεν θα το κάνουμε σήμερα αυτό. Λοιπόν, να δω τι έχετε γράψει, αν θα μπορέσω να το δω. Λοιπόν, στα σχόλιά σας, που βλέπω ότι είναι 87. Λοιπόν, Τσίπουρο, καλησπέρα σε όλους. Ο νους κουράζει πολύ. Σημειωτέων, ο εγκέφαλος είναι το μεγαλύτερο, τα απογραμμένα ποσοστά ενέργειας δαπανούνται στον εγκέφαλο. Λοιπόν. Καλησπέρα, είμαι ο Σταύρος, ιδιοκτήτης, ναι. Όχι ακόμα. Ναι, φυσικά και οι πέτρες παράγουν ενέργεια. Βεβαίως. Ναι, δεν είπε κανείς όχι, γλυκιά μου Σταύρο. Το σύμπαν το ίδιο δονείται. Ενέργεια είναι δόνηση. Ό,τι δονείται παράγει ενέργεια. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω και να πω ταπεινά ότι στην άσα πάτε ή δεν πάτε ή διαβάσετε βιβλία περί ενέργειας, στην καθημερινότητά μας είναι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δύσκολο. Γιατί είναι απλό.
Έτσι, οπότε ενέργεια είναι το οτιδήποτε πάλεται. Και η ύπαρξη ίδια σημαίνει παλμός, σημαίνει λόγος, σημαίνει συχνότητα. Έτσι, οπότε παράγεται ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό. Θα σας ξαναπώ πάλι ότι θα πρέπει τα πράγματα να γίνονται πιο πρακτικά και πιο απτά για την καθημερινότητά μου. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε εμείς. Αναστενάζω, βγαίνει καπνός, έρωτας, σαζάκι, εντάξει. Καλησπέρα στη Χάγη, δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός. Δεν ξέρω, κύριε μου, σε τι αναφέρεσαι. Δεν είδα τι αναφέρεσαι. Θέλω... Λοιπόν, άρα... Θα προτείναμε σε πρώτη φάση να μείνουμε σε αυτή την απλότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο πλέον ότι η αλκαλική διατροφή δίνει καλά επίπεδα ενέργειας, Πέτρο. Υπάρχουν πολλές έρευνες που θα δεις ότι τρως περισσότερο αλκαλική τροφή, ας πούμε πράσινη, δεν συνάδει ότι κάνει καλό στην υγεία και καλά. Δεν αντιλέγω, προσέξτε για να μην έχουμε αντιπαράθεση, υπάρχει πιθανότητα, δεν είναι σίγουρο. Έτσι. Και γενικά η αλκαλικότητα δεν είναι μόνο από την τροφή. Μόνο, δηλαδή το να τρώτε αλκαλικές τροφές, ας πούμε πράσινες τροφές, και να έχετε άγχος, δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Δεν λέω ότι το κάνεις εσύ, λέω γενικά. Το κρύο είναι αλκαλικό, το παγωμένο είναι αλκαλικό. Δεν μπορεί κανείς να δει την αλκαλικότητα μεμονωμένα. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα που είναι μεμονωμένο, γιατί είναι αλληλένδετα. Άρα, αν γυρίσουμε πάλι στη συχνότητα και βλέπω τα πάντα ως συχνότητα, όταν αρχίζω και αντιλαμβάνομαι τη σημαντικότητα της συχνότητας, βασικά το λόγο μου ύπαρξης, ότι έχει να κάνει τη συχνότητα, ακόμα και με ποια συχνότητα έρχομαι συχνά μαζί, αρχίζω και σκέφτομαι και νιώθω. Και όταν λέω συχνότητα, εννοώ συχνότητα άνθρωπος, συχνότητα συγγενής. Αρχίζω και παίρνω τη συχνότητά μου πάρα πολύ... ναι, βεβαίως, Σπύρο, θα σου πω. Σοβαρά, πάσης φύσεως πηγές ενέργειας. Είτε είναι ανθρωπόμορφες, είτε είναι χωροταξικές, είτε είναι από τις μεγαλύτερες πιο βασικές, φαγητό. Άρα το να κάνω πάλι ενεργειακά οτιδήποτε άλλο, προσέξτε, δεν είμαστε κατά, προσπαθούμε κάθε φορά να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ολιστικό σε όλο. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω ενεργειακές ασκήσεις ή να τρώω πολύ καλά ενεργειακά φαγητά, αν τα ονομάζουμε τα bio, και να μην αναπνέω σωστά. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε για την ενέργεια κάτι, πέρα ότι πρέπει να αισθάνομαι, γιατί αρχίζω και γίνομαι ευαίσθητος με τον εαυτό μου, και όταν γίνομαι ευαίσθητος με τον εαυτό μου, γίνομαι και ευαίσθητος με τον άλλον. Υπάρχει βέβαια μια επικινδυνότητα σε αυτό, που έχουν πολλοί άνθρωποι που είναι καλλιτεχνικοί και ανοιχτοί. Είμαι υπερευαίσθητος και άρα δεν ξέρω αυτόν τον χορό του ανοίγω και κλείνω. Και όταν λέω κλείνω, δεν εννοώ θωρακίζομαι, απλά υπάρχουν στιγμές που είμαι ανοιχτός, ένα με την φύση, και υπάρχουν στιγμές που πρέπει να συγκεντρωθώ. Αυτό ονομάζουμε το κλείσιμο συγκέντρωση. Ένα από τα πράγματα όμως πέρα από αυτήν την ευαισθησία, για την ενέργειά μου ενδιαφέρει, είναι ότι πρέπει να μάθω να αναπνέω. Ξέρετε. Η βασική ενέργεια στο σώμα και στο αυτό που λέγαμε στο YouTube το πρωί, λέγεται διοξείδιο του άνθρακα. Ζούμε λόγω αυτού. Η γη ζει λόγω του διοξείδιου του άνθρακα και όχι λόγω του οξυγόνου που νομίζουμε πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενέργεια στο σώμα είναι το οξυγόνο. Πρέπει να μάθω να αναπνέω, αν με ενδιαφέρει η ενέργειά μου. Πρέπει να μάθω να ξέρω τι σημαίνει ύπνος, αν με ενδιαφέρει η ενέργειά μου. Πρέπει να με ενδιαφέρει η διατροφή. Πρέπει να μάθω αυτό εδώ που μου απορροφάει απίστευτα ποσοστά ενέργειας, πώς να το γουλαντρίζω. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι σε πρώτη φάση πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον για αυτό το κομμάτι και θα έρθουν ένα-ένα σιγά-σιγά. Δεν είναι να κάνω 200 πράγματα για να πλαγωθώ. Εναντίον, κάνω ήδη πάρα πολλά και θα πρέπει να αρχίσω να μειώνω πράγματα. Επειδή είναι ήδη πολύ απαιτητική η ζωή μου. Έτσι είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η απέτηση είναι μόνο στη δουλειά. Είναι όλο αυτό το σύστημα πέριξ, έτσι, μέσα σε μια πόλη. Άρα αρχίζω και μαθαίνω και αισθάνομαι, γιατί από αυτό αρχίζω και με αισθάνομαι. Και όταν αρχίζω να με αισθάνομαι, τότε και μόνο μπορώ να πω ότι αισθάνομαι και τον απέναντι. Και όταν μου μιλάει, δεν είμαι ούτε κυνικός, ούτε ξερόλας, ούτε δεν βαριέσαι, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Αν δεν με αισθάνομαι, δεν μπορώ να έχω σχέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, ξέρετε, για τις σχέσεις, και ειδικά τις ερωτικές, του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Ξέρετε, ο έρωτας δεν είναι μια κάρτα ροζ σήμερα και τριαντάφυλλα και μια σαμπάνια και ένα κρασί και τελειώσαμε. Ο έρωτας που πρέπει να έχει ρίζα την αγάπη και ο ερωτισμός είναι μια ιεροτελεστία γύρω από την ιερότητα της ζωής, έχει και πολύ πρακτικά πράγματα. Δεν είναι να μείνουμε μόνο στην ενέργεια,
στο ερωτικό του κομμάτι, που ακόμα και το ερωτικό καθαρά, δηλαδή το να κάνω έρωτα, είναι προϊόν ή αποτέλεσμα όλες τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Άλλο θέμα μεγάλο πρέπει να ανοίξουμε κάποια στιγμή. Το συζητάγαμε αυτό με την Τάνα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πολλά να ανοίξουμε. Ξαναγυρνάω λοιπόν. Νιώστε την ενέργειά σας και αρχίστε να αντιλαμβάνεστε την απλότητα, γιατί από αυτή την απλότητα θα αρχίζουν να σας ανοίγουν πράγματα πολλά. Η ενέργεια δεν είναι τίποτα το εξωτικό, δεν είναι τίποτα το πραγματικό. Το ότι είστε ευαίσθητοι δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να μάθει κάποιος να είναι και ευαίσθητος και όχι ανέξιστος, αλλά και προσεκτικός. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια ευαίσθητος, γιατί μετά θα δαπανίσω όλη μου την ενέργεια, γιατί θα μου την ρουφήξει το σύστημα όλη μου την ενέργεια. Άμα αρχίζω και στεναχωριέμαι για τα παιδιά του πλανήτη, για τους πολέμους που γίνονται, για το γείτονα, για το... δεν θα υπάρχει, θα σταφιδώσω. Τόσο απλά. Άρα η ενέργεια που ανακατεβαίνει. Ακούω πρώτα το σώμα και κάνω την πρώτη ερώτηση, το πώς νιώθει το σώμα. Και όταν τα πράγματα βλέπω ότι είναι τεταμένα, πρέπει να αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει εγώ να κάνω κάτι για μένα, ναι, για τα επίπεδα της ενεργειάς μου. Και πρέπει να δοκιμάσω πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ένα. Σε άλλους ταιριάζουν και σε άλλους δεν ταιριάζουν. Λοιπόν, η αρκαρκίδη του τοβή, ναι, είπαμε, νομίζω ότι αυτό που μας λείπει είναι να ακούμε το σώμα μας. Βεβαίως. Καταρίνα, δυστυχώς έχουμε αποκοπεί τελείως το σώμα μας, τα αγοράκια καιρό τώρα, δυστυχώς και τα κοριτσάκια. Η κούραση είναι χαμηλή ενέργεια, ναι, Σπύρο. Όταν κουράζομαι, όπως έχουμε πει για την αναπνοή, όταν λαχανιάζω, υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί. Το σώμα γενικά, επειδή είναι σοφό, η φύση είναι σοφή και δεν είναι νους, η κούραση σημαίνει ότι τα επίπεδα της ενέργειάς μου έχουν πέσει. Δεν χρειάζεται να είμαι στα πατώματα, αλλά η κούραση. Με μαθηματική ακρίβεια, όταν την αγνοώ, γίνεται εκνευρισμός. Γίνεται κάτι άλλο, δηλαδή αυξάνει κι άλλο την ένταση για να μου πει «Πστ, κουράστηκα, Μητσάκο, φτάνει, όχι, λέω, εγώ μια χαρά είμαι». Και μπα που τραβάει μετά, που δεν το τραβάει επίτηδες, εγώ τσιτώνω το σύστημα. Έτσι, ανάβει το λαμπάκι, το πορτοκαλί και εγώ λέω «Πέρα βρέχει». Μένει το αυτοκίνητο και μετά αρχίζω και σπρώνω το αυτοκίνητο. Υπό την έννοια. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτό το κομμάτι που είναι τόσο μεγάλο. Όταν ξυπνάς, πρώτα κάνεις κουτάλι του γλυκού, με ξύνεις τη γλώσσα σου αρκετές φορές και μπορεί, τι να πω. Υπάρχουν διάφορα ματζούνια για τις τοξίνες που λες, Σταύρο, δεν έχω αντίρρηση. Εμείς κάνουμε το απλό να πίνουμε λεμόνι, αλλά πάλι κάντε πράγματα που εσείς σας βοηθάνε και σας βολεύουν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η έγνοια, φροντίδα και την ενέργειά σας, η οποία είναι πολύτιμη για να μπορείτε να τα απεξέλθετε στη ζωή, είναι καθημερινή. Βεβαίως αλλάζει οι άνθρωποι. Ως σώμα και ως άνθρωπο σύστημα και με ευαισθησίες και συναισθήματα αλλάζει η ενέργειά μας ανάλογα τον άνθρωπο. Νομίζουμε ότι φταίει ο άνθρωπος, ενώ στην ουσία έχω να κάνω εγώ δουλειά με μένα. Ναι. Δηλαδή, άμα κάποιος τον θεωρώ καντέμι ή επιθετικό ή βίαιο και μου ξυπνάει συναισθήματα γιατί με χτύπαγε στο ξύλο πατέρας μου, δεν έχει να κάνει με τον απέναντι, γι' αυτό και λέω δεν είναι βαμπύρ. Με επηρεάζουν όμως, με επηρεάζουν καταστάσεις. Φυσικά υπάρχουν μέρη που ανοίγει η καρδιά μου που λέω και υπάρχουν και μέρη που δεν αισθάνομαι καλά. Το ζητούμενο είναι να αρχίζω να τα παίρνω σοβαρά αυτό. Να ένα απλό παράδειγμα καθημερινό. Θα διαπιστώσετε ότι βλέπετε ανθρώπους και πηγαίνετε σε μέρη για τα οποία η ενέργειά σας δεν, τουλάχιστον δεν ισορροπεί, δεν είπα εγώ να ανοίγει. Το αντιθέτου του εναντίον μειώνεται η ενέργεια, συντυκνώνεται, αισθάνεστε πάλι το σώμα να σας μιλάει. Παρ' όλα αυτά, 20 χρόνια αυτούς, ξέρετε, αυτούς πηγαίνουμε και βλέπουμε, όχι ξέρετε και ξέρουμε, όλοι μας το κάνουμε αυτό, ενώ μας μιλάει το σώμα για το πώς η ενέργεια επηρεάζεται. Όμως την ευθύνη της ενέργειας, παρόλο που επηρεάζουμε από ανθρώπους καταστάσεις, άρα την δύναμη, αυτό εννοώ, ευθύνη, την έχω εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αναζητήστε όλα αυτά περί ενέργειας. Ξεχάσατε τι είπαμε εμείς εδώ. Είπαμε πολύ λίγα πράγματα, πολύ βασικά. Είναι πολλά που έχουμε να πούμε. Ίσως θα το αναπτύξουμε περισσότερο. Μείνετε σε αυτά τα πολύ βασικά πράγματα. Ότι αναβοκατεβαίνει και αν ένα τεστ που θα κάνετε είναι ότι αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, είναι ένα τεστ για το πόσο πολύ δεν δίνετε σημασία σε κάτι το οποίο λέγεται ενέργεια. Έτσι, αναβοκατεβαίνει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να φροντίσετε. Η ενέργεια για να ανέβει πρέπει πρώτα να φύγει. Είναι όπως το μπάνιο. Βγάζω το παλιό, τη σκόνη με οποιαδήποτε μορφή και αναπληρώνω με κάτι καινούριο. Και πρέπει να βρίσκετε πολλές πηγές ενέργειας που παίρνετε την ενέργεια
και νιώθετε κάπως καλύτερα, ειδικά τώρα που τα πράγματα είναι τόσο πολύ ανυπόφορα. Να είστε καλά, καλό βράδυ και τα υπόλοιπα ό,τι γράψετε ή στείλετε με email, θα κάνουμε και άλλα βίντεο με πολύ χαρά. Ίσως είναι και μια αφορμή να ξεκινήσουμε πάλι το σεμινάριο. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά, θα πάρετε ενημέρωση. Μέχρι τότε φροντίστε την ενέργειά σας, ξεκινήστε από σήμερα το βράδυ. Φως, κάμερες, υπολογιστές, φως στα μπανιού έχουν σαν αποτέλεσμα να δίνετε πάρα πολύ ενέργεια και ανεβάζει το σύστημα και νομίζω την ημέρα. Και αρχίζετε και ανεβάζετε την ενέργεια, ενώ η ενέργεια τώρα το βράδυ πρέπει σιγά σιγά να πέφτει για να ετοιμάζεστε για ύπνο. Ο ύπνος είναι η ιεροτελεστία. Θέλει διαδικασία, βηματισμό, αγάπη, φροντίδα, προδέρμ. Είναι μέσα στα πλαίσια. Προδέρμ, έτσι που βγήκε. Είναι μέσα στα πλαίσια της ενέργειας. Αν δεν κοιμηθώ καλά το βράδυ και δεν προετοιμάσω τον εαυτό μου για να ξεκουραστεί, να γεμίσει η μπαταρία για να μπορέσω το πρωί να ταπεξέλθω με ό,τι θράκους έχω να συναντήσω, δεν μπορώ να ταπεξέλθω. Είναι τόσο πολύ απλό. Την επόμενη φορά θα πούμε ότι επειδή δεν προσέχουμε πολύ την ενέργεια, κάνουμε αφέμαξα τον εαυτό μας, γι' αυτό και μετά έχουμε ένα σωρό αρρώστιες και πολλά προβλήματα λόγω αυτής της άγνοιας. Έτσι. Καλό βράδυ, να είστε καλά, καληνύχτα, να είστε ζεστά, εμείς εδώ είμαστε και θα τα πούμε μάλλον την εβδομάδα. Έχει ο Θεός μέχρι τότε. Να είστε καλά.